Το έλεγε ο Προεδρός μας εξ αρχής και ένα ευρώ παραπάνω στην τσέπη κάθε πολίτη μετράει και ποτέ δεν πρόκειται να ψηφίσουμε ενάντια σε αυτό. Πολύ ωραία. Η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ συγκεκριμένη. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα αξιόπιστο και ένα κόμμα που είναι συνεπές. Κάποιος μπορεί να μας κατηγορήσει στο παρελθόν ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, όπως έχουν γίνει σε όλα τα κόμματα. Δεν μπορεί κάποιος να μας κατηγορήσει ότι έχουμε πει ψέματα, ότι δεν είμαστε συνεπείς και ότι δεν είμαστε αξιόπιστοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς, είναι ένα κόμμα αναξιόπιστο και ένα κόμμα το οποίο δεν μπόρεσε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Ένα μεγάλο ποσοστό, επειδή δεν βλέπω τα νούμερα μπροστά μου, αλλά ένα ποσοστό σίγουρα. Και ένας λόγος που η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το ποσοστό αυτή τη στιγμή είναι γιατί υπάρχει κόσμος που φοβόταν την ιδέα του να ξανακυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κόσμος που ακούει νόμο Κατρούγκαλου και σου λέει θα γυρίσω σε αυτό. Δεν είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει προσφέρει αυτή τη στιγμή, είναι το μάνα εξ ουρανού. Κάποιοι βέβαια μπορεί να ψήφισαν και εσάς γιατί δεν ήθελαν να ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ και σας βρήκαν ως συγγενή χώρο. Ναι. Νομίζω ότι το πήγαινα ανάποδα. Εμείς είμαστε ο χώρος και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο συγγενής χώρος. Νομίζω ότι ο χώρος ξεκάθαρα και για εσάς, όχι μόνο για την Ελλάδα. Και να πέσετε στο 6,5 λεπτό. Διότι αυτό. Σας παρακαλώ τώρα, μισό λεπτό. Αφήστε τα χαζά. Λοιπόν, από το 44 ένα κόμμα να πάει στο 6. Κάτι έχει κάνει λάθος. Δεν μπορεί να τα κάνει σωστά. Μα το είπα νωρίτερα. Το είπα πολύ ξεκάθαρα. Σώσω τη χώρα. Να απαντήσω. 350.000 επιχειρήσει έχει το ΠΑΣΟΚ. Έλα. Το 80% του ελληνικού λαού έχει το 60%. Θέλω να απαντήσω σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό. 400.000 Έλληνες φύγαν από τη χώρα που θα φτιάχναν τη χώρα. Και να ακούω σήμερα ότι το ΠΑΣΟΚ κάνει κανονιστική πολιτική. Έλεος. Να μην συνεχίσω. Υπάρχει ένα όριο στο παραμυθάκι. Προέρχεστε το ΠΑΣΟΚ πάντως, οπότε ανεβάζετε πολύ. Παρακαλώ, με αυτό θα κλείσω. Παρακαλώ. Εδώ, επειδή άκουσα τον συνάδελφο που έβαλε ορισμένα πράγματα. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, αγαπητέ Γιάννη Πρετατέρη. Το βαθύτερο είναι ότι υπάρχει μια ματέωση. Ότι ο κόσμος νόμισε ότι υπάρχει μια άλλη στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και από αυτό υπάρχει μια μεγάλη ήττα. Και αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Η χώρα ιτήθηκε μετά το 2010. Και υπήρχε μια ελπίδα ότι μετά το 2015 θα γινόταν μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο σύγκρουσης. Η οποία θα έκανε ο Βαρουφάκης, για να μην πω τίποτα περισσότερο τώρα. Που ήταν ανέκδοτο ότι θα πήγαινε η χώρα να συγκρουστεί για το παγκάρι, για τα δημόσια οικονομικά, για το ένιμα και το χρέος. Κύριε Τζουμάκα, μπερδεύομαι εδώ. Ποιο κόμμα είστε? Ένα δευτερόλεπτο. Ποιανού κόμματος ήταν υπουργός οικονομικών ο κ. Βαρουφάκης? Αυτή η πολιτική τύχηκε. Αλλά η χώρα δεν γύρισε στην οικονομία. Το πρόβλημα της χώρας είναι η οικονομία. Τα άλλα όλα είναι για αμφιθέατρο. Τι είπε εσύ, κύριε συνάδελφε, υπάρχει και αυτό, υπάρχει και αυτό. Έχουμε λοιπόν τώρα ένα εκλογικό αποτέλεσμα που καταγνώρισε. Βασίζεται σε αυτή τη συνέχεια, τη ματέωση. Ο κόσμο σου λέει, πήρα 43 δις. Δεν μιλάει κανένα εδώ για τα 43 δις. Εγώ ξέρω καλά πώ μοιράστηκαν. Πήραμε τι δύο δόσει από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πήραμε 400 εκατομμύρια ενίσχυση, αλλιώς θα κλείνανε όλες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί θα έβγαιναν 700.000 υπάλληλοι στον δρόμο. Αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. Αυτοί οι υπάλληλοι. Ναι, πληρωνόντουσαν από το κράτος. Σώθηκαν. Έτσι, μπράβο. Αυτό το αποτέλεσμα είναι αποτέλεσμα ότι θέλω να ζήσω σήμερα. Για να ζήσω. Κύριε Τζουμάκα, πρέπει να πάρουμε ένα καλύψο για το Πασόλ. Για να το δείτε αύριο, δεν είναι επιλογή και μεθαύριο. Είναι επιλογή της περίοδου. Από ανάγκη. Είναι ψήφος ανάγκης. Αρκετά άκουσα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα, γιατί εξεμάνει ο κύριος Τζουμάκας. Πάμε σε ένα σημείο. Και επειδή σας άκουσα να μιλάτε για τη ματέωση, εγώ πραγματικά κατανοώ ότι τελικά η ματέωση είναι ότι αποφασίζετε να πάτε στο ΣΥΡΙΖΑ για να ρίξετε τη δεξιά και τώρα συνειδητοποιείτε ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να το κάνει. Αυτή είναι η ματέωση, κύριε Τζουμάκα. Λοιπόν. Τόσο πολιτικά δει. Σας παρακαλώ τώρα, κύριε Τζουμάκα, αυτή την προκεκορημένη ώρα τώρα μην κάνουμε. Έβλαψε τη χώρα. Έβλαψε τη χώρα. Η χώρα έχασε το 25%. Κύριε Τζουμάκα, καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Και μιλάτε. Σιωπή, κύριε. Κύριε Τζουμάκα. Έχασε το 25% του ελληνικού πλούτου. Κύριε Τζουμάκα. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ, τελείωσε το Πασόκ. Κύριε Τζουμάκα, καθίστε κάτω. Τελείωσε, έβλαψε τη χώρα. Κόμμα που βλάπτει τη χώρα να σιωπά. Σιλάνε.
Αυτό σας είπε σήμερα ο λαός. Κύριε Τζουμάκα, μπορώ να επαναφέρω την τάξη με μια παρέμβαση. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα διάλειμμα, να ηρεμήσουμε, να έρθουμε όπως πρέπει να είμαστε αυτή την ώρα. Και να κλείνουμε.